Καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Νίκο Σκουλά. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος εκ νέου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Σκουλά, καλό μεσημέρι από τον 984, πώς είστε? Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Φτάνουμε στην τελική... Να είστε καλά. Φτάνουμε στην τελική ευθεία, κύριε Σκουλά. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης? Ποιο να είναι το μήνυμα? Υπάρχει μια πεπειραμένη και θετικά επιδοκιμασμένη πολλές φορές αυτοδιοικητική ομάδα υπό τον κύριο Αρναουτάκη, η οποία συνεχίζει με περισσότερο δυνατό ψηφοδέλτιο, με περισσότερη εμπειρία, προετοιμασία και διάθεση, την ίδια αισιόδοξη, θετική και πολυεπενεμένη προσπάθεια στην περιφέρεια Κρήτης, η οποία αναγνωρίζεται σε πανελλήνια κλίμακα, τόσο από τον επικεφαλής όσο και από τα στελέχη τα οποία διεκπεραιώνουν τους επιμέρους τομείς εργασίας του δεύτερου αυτοδιοικητικού βαθμού στην Κρήτη. Είναι μια ομάδα η οποία ως ισοσθενός επαρκής 55 υποψήφοι μπορούν με τόση επιλεγμένη επιμέλεια και προέλευση από όλη την Κρήτη να προωθήσουν το έργο της περιφέρειας με εντατική εργασία και με δοκιμασμένες από την κοινωνία εργαμηνές σε προηγούμενες θητείες ή ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους, θεωρούμε ότι έχει τα εχέγγυα μιας σοβαρής πολιτικής νίκης και μιας ουσιαστικής επί του πεδίου προσφοράς. Με τι παρακαταθήκη των προηγούμενων χρόνων προχωράτε και πάτε στην πρόκληση και στις ευκαιρίες της επόμενης πενταετίας? Δεν μπορώ να μιλήσω για το σύνολο του έργου της περιφέρειας, αλλά μιλάω, μόνο πάντα, για τους τομείς τους οποίους μου έχει εμπιστευτεί ο πολιτικός μου προϊστάμενος. Έχουμε μια πολύ ωραία εμπειρία από την Προεδρία της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, εμπόρους και παραγωγούς λαϊκών αγορών, η οποία έδειξε τα αποτελέσματά της για όσο λειτουργήσε θεσμικά αυτή η επιτροπή. Και έχουμε και συνέχεια μια πολύ ενδιαφέρουσα υπηρεσία στα τεχνικά έργα της Κρήτης. Έχουμε μια αποδοτική περίοδο που στην θεσμική της μνήμη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης δεν την αναδυθεί. Τα έργα τα οποία εκδιπλώθηκαν και εκδιπλώνονται από την υπηρεσία μας με την πολιτική καθοδήγηση του κυρίου Αρναουτάκη και την επάρκεια του διοικητικού μας προσωπικού, των στελεχών της υπηρεσίας μας, δεν έχουν άλλη παρόμοια εκδίπλωση στο ορατό παρελθόν της υπηρεσίας. Συνεχίζουμε σχεδιάζοντας τα επόμενα έργα της Κρήτης για την επόμενη πενταετία, τρέχοντας του ΕΣΠΑ και των λοιπόν χρηματοδοτήσεων που με επάρκεια ανεβρίστηκε και εντάσσεται ο κύριος Αρναουτάκης. Έχουμε δυνατότητα προσφοράς με επάρκεια, με εμπειρία, με βούληση, με επιμελημένη εργασία και με την αυτονόητη καθαρότητα, κυρία Δουλγεράκη. Σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα της Κρήτης, το σήμερα και το αύριο της Κρήτης, αλλά και με τομείς οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ σημαντικοί για εμάς, για την δική μας τη βιωσιμότητα, το δικό μας το βιωτικό επίπεδο, και πάω σε τομείς που μπορεί να μην έχετε ασχοληθεί, αλλά είσαστε περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, και νομίζω ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά, κύριε Σκουλά. Είναι ο τουρισμός, είναι ο πρωτογενής τομέας, καλύτερα πρέπει να πω οι υποδομές, ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο καλλιεργίες. Πατήστε, κυρία Δουλγεράκη, από πλευράς υποδομών, ότι το φθινόπωρο του 24 θα είναι έτοιμο το φράγμα της Πλακιώτισσας για να αρχίσει να αποδίδει τους καρπούς που τόσες δεκαετίες αναμένει ο εκεί πληθυσμός, η Κρήτη ολόκληρη. Κρατήστε ότι θα ολοκληρώσουμε την ασφαλτόστρωση σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ που μέχρι τώρα δεν έχουμε προλάβει να ολοκληρώσουμε, ιδίως το κομμάτι από Λινοπεράματα μέχρι Γιώφυρο, τον νότιο κλάδο, το κλάδο προς, του κόμβου προς Γάζη. Αυτή την εβδομάδα θα ασφαλτοστρώσουμε το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο του Γαζίου μέχρι τη στροφή προς Κουρίτες στην Παλαιά Εθνική Οδό,
αυτό το κατεστραμμένο κομμάτι που εξυπηρετεί Κουρσώνα, Καλέσσα, Τίλη, Σοροβιά, Κεραμούτσι, Καβροχώρη και όλο το Μυλοπόταμο. Κρατήστε ότι μέσα στο 24 θα παραδώσουμε τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, ο οποίος πια δουλεύεται με εντατικούς ρυθμούς, και στην επόμενη φάση των έργων μας έχουμε στοχοθέτηση για τον κόμβο των κουνάβων, των πεζών, την παράκαμψη των μυρών ως μελέτη επίσης την παράκαμψη την Πακίου, ως μελέτη την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο, ως μελέτη την ανάπλαση της παλαιάς εθνικής οδού από Ούβες μέχρι Χερσόνησο και Χερσόνησο μέχρι Μάλια, και το ίδιο με το κομμάτι από Γούρνες Εμένους μέχρι διακλάδωση προς Σταυράκια και Δαθνές. Όλα αυτά τα έργα, τα μεγάλα έξι έργα, έχουμε προκηρύξει τους διαγωνισμούς, είμαστε κοντά στην υπογραφή συμβάσεων για τις μελέτες αυτών των μεγάλων έργων, τα οποία αναμένουμε να κουμπώσουμε στο ΕΣΠΑ. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσουν μετά την τουριστική σεζόν οι ασφαλτοστρώσεις από τη Σκαλέτα μέχρι το Σφακάκι έξω από το Ρέθυμνο, καθώς και ένα μεγάλο έργο ανάπλασης και ασφαλτόστρωσης παλαιάς εθνικής οδού σε μήκος 122 χιλιόμετρων από το Κίσαμο μέχρι το καλό χωριό Λασιθίου. Εδώ στην περίπτωση του Ηρακλείου αυτό συμπεριλαμβάνει από τον κόμβο στον Ξηροπόταμο, στο παλιό Καρφούρ απ' έξω, μέχρι τον Αρόλιθο, περιλαμβάνει από το Αρίνα μέχρι το Τομπρούκ, περιλαμβάνει από τα Μάλια μέχρι την Νεάπολη, περιλαμβάνει από τον Αρόλιθο μέχρι τα περιβόλια Ρεθύμνου, μία σειρά περίπου 61 χιλιόμετρα, όλη παλαιά εθνική οδός, νεμενέα ασφαλτοτάπητα, όπου θα είναι και η εναλλακτική του νέου ΒΟΑΚ. Αυτός ο διαγωνισμός για 27.300.000 ευρώ για όλη την παλαιά εθνική οδό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ελπίζουμε οι νομικές εμπλοκές να μην καθυστερήσουν αυτό το έργο, διότι υπάρχει μία αντιδικία ανάμεσα στους δύο πλειοψηφίσαντες εργολάβους, και είναι αυτό το οποίο αναμένουμε να εκδιπλώσουμε τους επόμενους μήνες ως δράση, μαζί με άλλα 11 εκατομμύρια για επαρχιακούς δρόμους προς την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 452 σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας, όπου έχουμε παρέμβει σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης ένα προϋπολογισμό 34 εκατομμυρίων, και φυσικά συνεχίζεται η εκτέλεση των έργων στον άξονα Αυγιάνος Αρκαλοχώρη σε 17 σημεία μεγαθυζήσεις και κατολιστήσεις. Το ίδιο θα συμβεί τους επόμενους μήνες και με την εγκατάσταση του εργολάβου για την περιοχή Βουρβουλίτ και Άγιος Αντώνιος στον άξονα Αγία Βαρβάρα, Αγία Γαλήνη, και αδιάκοπα έργα σε εξέλιξη με διαρκή, όπως ο δρόμος προς το Μυλοπόταμο, με διαρκείς απαιτήσεις του κόσμου τα πράγματα να δουλεύουν πιο εντατικά, πιο ποιοτικά, πιο σύντομα. Κινητήριος μοχλός η ανάπτυξη για τα παραπάνω που προαναφέραμε και για τον πρωτογενή ακριβώς προεχόντως υποδομές. Και για τον τουρισμό που ενδεχόμενα να μπορεί να στηρίξει στη συνέχεια όταν έχεις και τις υποδομές, όταν έχεις και το οδικό δίκτυο, γιατί για τα αυτονόητα του οδικού δικτύου συνεχίζουμε και σήμερα να μιλάμε εν έτη 2023, δηλαδή και για τις συντηρήσεις που είναι το απαραίτητο και το αυτονόητο, αλλά και για νέους δρόμους σχεδόν σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης. Με βάση πάντα φαντάζομαι όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται, ώστε να είναι έργα τα οποία θα έχουν ορίζοντα διάρκειας και ότι δεν θα πνιγούν με την πρώτη βροχή, να φανταστώ, έτσι. Να πούμε, αφού αναφέρεται αυτή τη φράση, ότι έχουμε ήδη παραδώσει με την πρώτη ισοπεδωτική επίστρωση το κομμάτι από Αλικαρνασσό μέχρι Καλλιθέα τον κόμβο, και έχει ξεμπλοκάρει η βιομηχανική. Εργαζόμαστε τώρα στα στιθέα τα οποία διαχωρίζουν το δρόμο αυτό από κόμβο Καλλιθέας μέχρι κόμβο Αλικαρνασσού, και επισκευάζουμε τα στιθέα τα οποία είχαμε σπάσει για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις της περιοχής όσο κατασκευόταν το αντιπλημμυρικό έργο, και τις επόμενες ημέρες, το αργότερο μέσα στον Οκτώβριο, θα έχουμε παραδώσει και το δεύτερο στρώμα της αντιολιστηρής ασφάλτου σε αυτό το κομμάτι, το οποίο επηρεάζει τόσο αποφασιστικά με αντιπλημμυρική πια προστασία την Αλικαρνασσό, τον Καταμπά και τη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει και αυτό το έργο 3 μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμά του, για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει αυτά τα αποτελέσματα
της εργασίας μας. Λέμε δηλαδή, κοντολογείς ότι εκτός από τη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, τη βοήθεια που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι υπάρχουν εκείνα τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν αυτή την ώρα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να τρέξουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Αυτό μου λέτε. Η πολιτική ομάδα Αρναουτάκη έχει αποδείξει την επάρκεια στην άντληση χρηματοδότηση και στην αξιοποίηση για τα έργα της Κρήτης. Έχουμε πανελλήνιες πρωτιές σε αυτές τις μετρήσεις, κυρία Δουλγεράκη. Έχουμε εμπειρία, επάρκεια, προφητικότητα και μέχρι στιγμής καλή εκτέλεση, παρά τη διαφοροποίηση μετά τον πόλεμο στις τιμές των έργων που έχουν παγώσει σε αρκετά σημεία στην Ελλάδα. Εδώ δεν έχει σταματήσει κανένα έργο από τη διαφοροποίηση των τιμών στα καύσιμα ή στην άσφαλτο ή στα υλικά. Όλα τα έργα της Κρήτης συνεχίζονται απρόσκοπτα, παραδίδονται και ολοκληρώνονται χωρίς τίποτα να έχει σταματήσει από τη διαφοροποίηση των τιμών. Είναι ένας δημόσιος άθλος που μόνο η πολιτική ομάδα Αρναουτάκη γνωρίζει πώς συμβαίνει. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, την κουβέντα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υποσχόμαστε εργασία και την αυτονόητη καθαρότητα. Να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη. Καλά να είστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.